Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Περισσότεροι από 9 στους 10 σε ευρωπαϊκό επίπεδο δηλώνουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική για αυτούς. Σύμφωνα με στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο, το 53% δηλώνει ότι είναι πολύ σημαντική, με το ποσοστό αυτό στην Κύπρο να είναι μεγαλύτερο, ανέρχεται στο 76%. Σήμερα λοιπόν μαζί μας για να συζητήσουμε για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, ο βουλευτής και μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, ο κύριος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα για το οποίο καλούμαστε, κληθήκατε σήμερα να συζητήσουμε μαζί για τους φίλους τηλεθεατές, διότι αν κρίνω με τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, τα οποία αξιοποίησα για την εισαγωγή στο θέμα και στην συζήτησή μας, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ. Απασχολεί τους πολίτες πολύ. Θα ήθελα να το δούμε σε συνάρτηση με το πόσο μας ανησυχεί, σε ποιο βαθμό είναι η κουλτούρα μας και έχουμε την παιδεία διαμορφωμένη έτσι ώστε να αποδώσει σωστά η ανησυχία μας, αλλά και να δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ποιες είναι οι υποχρεώσεις της Κύπρου, αν προχωράμε με καλούς ρυθμούς, γιατί οι στόχοι είναι αρκετά φιλόδοξοι και αυτοί που τέθηκαν και για την πράσινη και στο πλαίσιο της πράσινης συμφωνίας και για την επόμενη δεκαετία μέχρι το 30, είναι αρκετά φιλόδοξο πρόγραμμα. Και θα ήθελα να τα δούμε όλα και σε μια συνάρτηση, αν θέλετε, για να έχουμε ένα τελικό συμπέρασμα. Εξαιτίας του κορονοϊού, έχει αλλάξει και το αποτύπωμά μας, το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, σωστά? Ναι, αν δούμε για παράδειγμα, νομίζω το πιο καλό χαρακτηριστικό είναι η ποιότητα του αέρα στην Κύπρο, ναι. Που είχαμε μια τρομακτική βελτίωση στην ποιότητα του αέρα, γιατί μειώθηκαν τα αυτοκίνητα και μπορούσε να βγει έξω, το είχα πει πάρα πολλές φορές. Ένιωθες μετά από πολλά χρόνια ότι ήσουν σε γειτονιά, σε ανθρώπινες φωνές, ένιωθες τις μυρωδιές που τα λουλούδια και τα δέντρα που άθιζαν και μπορούσες να νιώσεις ωραία όταν ήσουν έξω. Κάτι το οποίο φυσικά επανήλθε πίσω πολύ γρήγορα. Αστραπία άλλαξε. Αστραπία, ναι. Μόλις είχαν αρθεί τα μέτρα. Ένα άλλο θέμα φυσικά που έχει σχέση με τούτον είναι το γεγονός ότι είχαμε αλλαγές και στις συνήθειες των ανθρώπων όπου περπατούσαν και ήταν πιο υγιεινών και ίσως να ένιωσαν και αυτοί τις αλλαγές. Μόλις έληξε ο περιορισμός, να σας πω ότι εκτοξευθήκαν οι πωλήσεις με τα ποδήλατα. Δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο στην Κύπρο, συνέβη και σε όλες τις χώρες. Mm-hmm. Δηλαδή, με το που τελείωσε η καραντίνα, πολλοί κόσμοι πήγαν και αγοράσαν ποδήλατα. Μάλιστα. Ήθελε να εντάξει δηλαδή στη ζωή του μια νέα συνήθεια που θεώρησε ότι θα του ήταν χρήσιμη κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Σύντομα, γεγονός ότι επερπάταν ο κόσμος, ποδηλατούσαν αυτοί που είχαν τα ποδήλατα τους. Και προφανώς όλοι οι άλλοι βλέπαν αυτούς που είχαν και ζήλευαν, οπότε με το που άνοιξαν τα καταστήματα, γι' αυτό εκτοξεύτηκαν οι πωλήσεις. Είναι ωραίες συνήθειες. Θεωρείτε ότι υπάρχει η δυναμική για να βελτιώσουμε το επίπεδο της κουλτούρας μας σε ό,τι αφορά και τις συνήθειες και τις περιβαλλοντικές μας κινήσεις και πράξεις τις καθημερινές, γιατί νιώθω ότι πάντοτε λέγαμε ότι έχουμε αρκετό δρόμο ακόμη να διανύσουμε για να φτάσουμε στα ζηλευτά επίπεδα άλλων χωρών. Και θέλω πάντα να συγκρινόμαστε με τα καλύτερα και όχι με τα χειρότερα. Φυσικά, ναι. Για να φτάνουμε, ναι. Να έχουμε έναν πήχη ψηλά. Δεν νιώθω ότι υπάρχει ειλικρινής προσπάθεια από τις κυβερνήσεις που είχαμε ως τώρα για να προωθήσει την ποδηλασία. Ούτε για τα ποδήλατα. Η μόνη έννοια που βλέπει κάποιος είναι αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητο στην Κύπρο είναι βασιλιάς. Δεν έχουμε μεταφορές όμως. Ακριβώς, ναι. Το θέμα είναι προωθεί η κυβέρνηση τις μεταφορές. Γιατί ένα από τα σημαντικά θέματα που θέλω να το επαναλάβω με τα πολλά αυτοκίνητα είναι η ποιότητα του αέρα. Αυτή τη στιγμή, όταν διαβάσει κάποιος τις αναφορές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, τα Air Quality Reports που εκδίδει κάθε λίγο, θα δει ότι στην Κύπρο έχουμε γύρω στις 600 με 800 προώρους θανάτους λόγω της κακής ποιότητας του αέρα. Ο Γάλλος ο ερευνητής στο Ινστιτούτο Κύπρου λέει ότι ένας μέσος Λευκοσιάτης χάνει περίπου 1,5 χρόνο από τη ζωή του. Λόγω της κακής ποιότητας του αέρα.
Και έρχεσαι και λέει, εντάξει, τι μπορώ να κάνω για να βελτιώσω την ποιότητα του αέρα. Το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να περιορίσεις τα αυτοκίνητα και να βάλεις δημόσιες συγκοινωνίες. Να προωθήσεις την ποδηλασία και το περπάτημα. Αυτά κάνουν όλες οι προηγμένες χώρες στον κόσμο. Σε ποια άλλη χώρα μπαίνεις με το αυτοκίνητο σου στο κέντρο της πόλης? Σε ποια άλλη χώρα μπορείς τόσο εύκολα να παρκάρεις στο κέντρο της πόλης? Εμείς κάνουμε τα πάντα για να βοηθούμε τα αυτοκίνητα. Μέτρα για περιορισμό του αυτοκίνητα δεν έχουμε. Και μπορώ να πω και άλλα πράγματα. Ας πω ένα παράδειγμα. Πολλές φορές όμως, ξέρετε, ακόμη και το επιχειρήν συνδυάζεται με αυτή την κουλτούρα που έχουμε μάθει. Δηλαδή, ένα κατάστημα που δεν έχει πάρκινγκ θα θεωρηθεί μη βιώσιμο. Βάζουμε του όρους, μάλιστα. Όχι μόνο αυτό που λες, που έχει δίκιο, ναι. Βάζουμε και όρο να έχει πάρκινγκ. Διότι προωθούμε να επαναλαμβάνω. Θέλουμε να παρκάρει ο άλλος μπροστά ακριβώς από την πόρτα του, την είσοδο του μαγαζιού. Και δεν ξέρω αν φταίει ο επιχειρηματίας γι' αυτό, διότι ο πελάτης πολύ απλά θα προσπαθήσει να, για τη δική του ευκολία, θα πάει σε ένα άλλο κατάστημα που μπορεί να παρκάρει μπροστά. Άρα δεν ξέρω, η κότα έκανε το αυγό την κότα, κάπως έτσι λειτουργεί. Δεν ξέρω ποιο μαγικό ραβδάκι θα μπορούσε να αλλάξει και τις δύο καταστάσεις ταυτόχρονα, προκειμένου να λυθεί το θέμα. Εντάξει, οι πρακτικές που έχουν εφαρμόσει οι άλλες χώρες με επιτυχία, είναι εύκολο να σε αντιγράψεις. Το πρώτο πράγμα που κάνεις, οργανώνεις τις δημόσιες σου συγκοινωνίες. Να μπορώ να πάω εκεί που θέλω, σε έναν τέταρτο το πολύ, περπάτημα μέσα στο λεωφορείο και να κατεβώ, να περπατήσω το σύνολο του περπατήματος από το σπίτι μου μέχρι το bus stop και από το στάση του λεωφορείου που κατέβηκα εκεί που θέλω να πάω, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10-13 λεπτά. Ναι. Αλλά έχει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, προωθείς τις δημόσιες συγκοινωνίες, καμνείς σωστά το δρομολόγιο σου. Έχουμε ένα εντελώς λανθασμένο τρόπο. Δεν ξέρω ποιον εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή τα δρομολόγια. Είναι λάθος, ναι. Μπορείτε να το δείτε και με το γεγονός ότι αν βάλετε το application που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι ένα app το οποίο είναι κάμα και τα λεωφορεία, θα δείτε ότι... τουλάχιστον, σε βοηθάει για να κατέβεις στο κέντρο, μέχρι εκεί όμως. Ναι, ναι. Είναι οι γραμμές, είναι ακτινωτές. Ναι. Πηγαίνουν στο κέντρο και έρχεται κάθε 45 περίπου λεπτά. Αλλά οι άλλες χώρες, για να προστατεύσει τους πολίτες την υγεία τους, για παράδειγμα, πέρα από τον περιορισμό των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης, ξεκινάς και βάλεις περιορισμούς της κίνησης των αυτοκινήτων στις γειτονιές που ζει κόσμος. Δηλαδή, δεν θέλεις τα καυσαέρια να μες στις γειτονιές. Δεν θέλεις να συντόμην η γειτονιά. Και έχεις περιορισμούς. Υπάρχουν οι λεγόμενες περιοχές low emissions zones. Ναι. Είναι οι ζώνες χαμηλών εκπομπών. Που όταν τα αυτιού σου είναι ρυπογόνο, δεν επιτρέπεται να μπεις. Και επίσης, το όριο ταχύτητας είναι τόσο πολύ χαμηλό που είναι εκνευριστικό να μπεις μέσα. Επομένως, αυτά είναι τα πρώτα πράγματα που κάνεις για να διώξεις τον κόσμο που το αυτοκίνητο του να κατεβεί και να μπει στο λεωφορείο. Και κάνεις και ποδηλατόδρομους, κάνεις εύκολη πρόσβαση των ποδηλάτων. Θα δείτε για παράδειγμα στο Βερολίνο. Νομίζω θα μου αναφέρατε τον πεζόδρομο, τον ποδηλατόδρομο στη Λεμεσό. Ναι. Αλλά εσείς πάτε σε καλό παράδειγμα, πείτε μου. Ναι. Στο Βερολίνο θα δείτε ότι έχουν ένα τμήμα το οποίο οργανώνει αυτός ο κόσμος εδώ, πώς πάει εδώ. Πώς μετακινείται, δηλαδή. Έχουν ανθρώπους που κάνουν τη διαδρομή με τα ποδήλατα, εντοπίζουν τα προβλήματα, κάνουν ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες κτλ. Και σιγά σιγά προοδεύουν. Θα δείτε η Κοπεχάγη που είναι η νούμερο ένα στον προγραμματισμό, όλοι αντιγράφουν την Κοπεχάγη. Έχει πρακτικές, έχει και οδηγό, και μάλιστα στέλνει σου και ambassador να σε εκπαιδεύσει να το κάνεις. Κάναμε και εμείς από τούτα. Φέραμε τους και εμείς. Δεν κάναμε τίποτα όμως. Δεν κάνουμε τίποτε. Όταν μιλήσεις με την πολεοδομία, ναι, σου λέει: έχω σχεδιασμένους ποδηλατόδρομους, μην ανησυχείτε. Κάνουν κομματάκια. Να σας πω, το 2012. Συμπληρώνουμε τα χιλιόμετρα. Κάνουμε δηλαδή, κομματάκια. Άρα δεν είναι ενωμένοι. Ναι. Να σας πω το πιο κλασικό. Και είπα τον Υπουργό και του είπα το παραπονό. Το 2012 ήμουν σε μια επιτροπή που σχεδιάσαμε τους ποδηλατόδρομους που θα σύνδεαν όλα τα πανεπιστήμια στη Λευκωσία, ναι, με το κέντρο της πόλης. Ναι. Έστειλα επιστολή του Υπουργού και ρώτουν τον, είμαστε 2020 τώρα. Πότε θα συμπληρωθεί τούτο, είκαμε το άλλο κομμάτι. Μου λέει το 22. Δηλαδή σκεφτείτε ότι σχεδιάσαμε το 2012 και πήρε 10 χρόνια για να κάνουμε ποδηλατόδρομο. Και τούτο είναι η Λευκωσία. Η Κύπρος δεν είναι η Λευκωσία. Οι άλλες οι πόλεις
τι θα γίνει. Πρέπει να σταματήσουμε να προωθούμε το αυτοκίνητο, να ξεκινήσουμε να κάνουμε δημόσιες συγκοινωνίες. Για κάθε έργο στη Λευκοσία να βάλουμε ποδήλατα και να περπατούμε. Για κάθε έργο στη Λευκοσία θέλει δεκαετία. Θα γίνει σλόγγαν. Θέλετε να σας πω το άλλο κλασικό. Υποχρέωση μας η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε σχέδιο κινητικότητας. Κάναμε έναν το 2010 για τη Λευκοσία. Mm-hmm. Τώρα ξεκινήσαμε να κάνουμε τη Λάρνακα και τη Λεμεσού. Πάφο και Αμόχωστος ακόμα δεν ασχοληθήκαμε και σοβαρά. Και τώρα, 10 χρόνια μετά, δεν έκαναμε τίποτε, τίποτε σοβαρό που το σχέδιο που κάναμε το 2010 για την κινητικότητα της Λευκοσίας και το αγκυρώσαμε και ξαναφύγηκαν προσφορές για να κάνουμε άλλο. Καλά, γιατί. Ο λόγος της ακύρωσης. Είπαμε κανεί να βάλουμε καινούριο σχέδιο κινητικότητας, άλλος και 3 χρόνια ώστε να γίνει και να κάνουμε και τους σχεδιασμούς ύστερα και πάμε... Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Ναι, όμως λοιπόν, ναι. Έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το αναφέρω. Όταν έχεις πολλά αυτοκίνητα, έχουμε το σοβαρότατο πρόβλημα με την υγεία. Ναι. Αλλά υπάρχει ακόμα ένα σοβαρό πρόβλημα για το οποίο θα πληρώνουμε πολλά λεφτά. Ποιο? Που έχει σχέση με τις εκπομπές των αυτοκινήτων όσον αφορά το κλίμα. Σε τι επίπεδα είμαστε εμείς? Οι 50% των εκπομπών που έχουμε για το κλίμα στην Κύπρο είναι λόγω της έλλειψης δημόσιων μεταφορών. Είναι οι συγκοινωνίες. Και δεν μπορεί η καμιά κυβέρνηση να πετύχει τους στόχους που μας βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. αν δεν έχουμε δημόσιες συγκοινωνίες. Τίποτα. Θα πληρώνουμε πολλά λεφτά, πολλά εκατομμύρια κάθε χρόνο. Τα πρόστιμα δηλαδή. Ναι, αυτά που ο κόσμος το αποκαλεί σαν πρόστιμο, γιατί δεν έχουμε δημόσιες συγκοινωνίες. Αν μαζέψουμε όλα αυτά τα λεφτά των προστίμων, δημόσιες συγκοινωνίες σωστές φτιάχνουμε. Τι μας συμφέρει, ψάχνω να βρω, γιατί είναι ένα μοντέλο το οποίο συχνά πυκνά συζητείται. Να δω τι με συμφέρει να κάνω και κάτι θα πληρώσω. Αν το πρόστιμο με συμφέρει να πληρώνω το πρόστιμο, τότε θα αφήσω αυτό. Πολλοί λένε. Σωστά που λέτε. Η απάντηση είναι ναι, γιατί δεν είναι μόνο τις υποχρεώσεις για το κλίμα. Πρέπει να δεις και την βελτίωση της υγείας του κόσμου. Και πρέπει να δεις και άλλα. Σε συνάρτηση με το κόστος της υγείας, δηλαδή. Ναι, το θέμα της υγείας. Έχει και άλλα προβλήματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είμαι 17 χρονών και ζω στο Λονδίνο, για παράδειγμα, ή ζω στο Παρίσι. Δεν χρειάζομαι τη μάμμα και τον παπά ή τα αδέλφια να με πάρουν κάπου. Έχει λεωφορείο και κινούμε. Η νεολαία μας είναι περιορισμένη. Θέλει κάποιον να τον πάρει να κυκλοφορήσει. Και οι γονείς εγκλωβισμένοι. Και οι γονείς εγκλωβισμένοι να παίρνουν και να φέρνουν κοπελούς και τα δειλινά. Να κάνουν το ταξί. Φτιάχνουν έξω τη νύχτα. Ο πιο πολύς κόσμος πίνει τα βράδια. Επιστρέφεις πίσω με το λεωφορείο, δεν κινδυνεύεις. Επιστρέφεις οδηγώντας, κινδυνεύεις και εσύ. Και ο απέναντι. Και οι άλλοι γύρω σου. Ναι. Έχει πολλές κοινωνικές προεκτάσεις η έλλειψη των δημοσίων συγκοινωνίων. Στην αρχή αναφερθήκαμε στο κορονοϊό και μου είπατε ότι η ποιότητα του αέρα πολύ διαφορετική. Νομίζω ότι πως όλοι την αντιληφθήκαμε. Οι μετρήσεις τι ακριβώς έχουν καταγράψει για αυτή την περίοδο όπου περιοριστήκαμε αρκετά στο σπίτι, μερίδα των πολιτών τουλάχιστον. Έδειξαν περίπου 6 φορές βελτίωση της ποιότητας του αέρα. 6 φορές πιο κάτω από τα όρια που είχαμε πριν. Το θέμα της ποιότητας των οχημάτων που οδηγούμε παίζει και αυτό ρόλο. Δηλαδή μπορούμε να μετρήσουμε τι είδους αυτοκίνητα έχουν στην Κύπρο που κυκλοφορούν και πόση ζημιά κάνουν. Βενζίνη, πετρέλαιο, ρήπη και όλα τα σχετικά που σήμερα μπορούμε να μετρήσουμε. Έχει. Και ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί ο κόσμος θα θυμάται πριν 1,5 χρόνο περίπου τους σακουμούς που είχαμε με τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ναι. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις στο Λονδίνο. Με το σχέδιο και την επιδότηση. Όχι, το θέμα είναι ότι αλλάξαμε τις φορολογίες στα μεταχειρισμένα. Μάλιστα, ναι. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της Μεγάλης Βρετανίας επήραν την κυβέρνηση δικαστήριο και έχουμε και εμείς το δικαίωμα να το κάνουμε. Γιατί απέτυχε να τους προστατεύσει την υγεία λόγω των ρήπων των πολλών αυτοκινήτων. Mm-hmm. Οπότε, όταν δοκίμασε η κυβέρνηση, έχασε τη δίκη, ξαναδοκίμασε την έσταση, ξανάχασαν τη δίκη, και έπρεπε να πάρουν μέτρα. Οπότε, έδωσαν κίνητρα για να διώξουν τα ρηπογόνα αυτοκίνητα από τα κέντρα των πολεών, να αλλάξει ο κόσμος τα αυτοκίνητα του, mm-hmm. και όλα αυτά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έδιωξαν, τα έχουμε φέρει εμείς στην Κύπρο, γιατί οδηγούμε στην ίδια πλευρά του δρόμου. Με τη Μεγάλη Βρετανία. Τα βρήκαμε σε καλές τιμές και τα εισάξαμε. Μάλιστα. Γι' αυτό βλέπετε παντού αυτοκίνητα με 2 εξώστ πίσω,
μεγάλου όγκου αυτοκίνητα, ντίζελ. Είναι αυτά τα αυτοκίνητα τα οποία είναι ρηπογόνα. Άλλοι τα έδιωξαν. Οι άλλοι τα έδιωξαν και τα φέραμε εμείς. Επίσης, να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα συμφωνίες με τις αυτοκινητοβιομηχανίες για να έχουμε ένα σταθερή μείωση των εκπομπών ρήπο. Mm-hmm. Επομένως, όταν κοιτάξεις να δεις τι έκαναμε εμείς έκαναμε ένα έγκλημα. Εκτός του ότι δεν έχουμε δημόσιες συγκοινωνίες, εκτός του ότι αφαιρέσαμε και τους φόρους από τα καινούργια αυτοκίνητα για να μπορεί ο κόσμος να αγοράζει πολλά αυτοκίνητα, αλλάξαμε τις φορολογίες στα μεταχειρισμένα, αλλά δεν εφαρμόσαμε τον νόμο. Εφέραμε όλα τα μεταχειρισμένα και μετά από περίπου 7-8 μήνες είπαμε από τώρα και στο εξής όποιος φέρει αυτοκίνητο. Αφού τα φέραμε και μετά. Ναι, μετά που τα φέραμε, όποιος φέρει από τώρα και στο εξής θα εφαρμόσουμε την νέα νομοθεσία. Μα κάθε φορά όλο και μια ομάδα και μερίδα οργανωμένων επαγγελματιών γκρινιάζουν, ας μου επιτραπεί η έννοια. Μπορεί να είναι αυτή, για παράδειγμα, μπορεί να είναι η εισαγωγή μεταχειρισμένων. Θα είχαν προφανώς ενστάσεις διότι θα χάσουν ή θα αυξήσουν το κέρδος τους. Πάντοτε παίζουμε με μια μερίδα επαγγελματιών που έχει συμφέροντα. Βέβαια, ναι. Και είμαστε στην Κυπριακή Βουλή. Και φέρνω απλά ένα παράδειγμα, ας μου συγχωρεθεί και ας μου επιτραπεί. Υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα. Υπάρχουν. Να σας πω το επόμενο που θα γίνει. Υπάρχουν μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν φέρει αυτοκίνητα τα οποία δεν επιτρέπεται η εγγραφή τους στην Κύπρο. Mm-hmm. Και θα κάνουν νομοθεσία για να επιτραπεί η εγγραφή των αυτοκινήτων που τώρα απαγορεύεται να γραφτούν τα αυτοκίνητα. Τι αυτοκίνητα είναι αυτά? Είναι αυτοκίνητα μιας κατάστασης της οποίας οι προδιαγραφές τους δεν επιτρέπει η Κυπριακή νομοθεσία αυτή τη στιγμή να κάνουν εγγραφή. Μάλιστα. Είναι γρήγορα, είναι ρηπογόνα, είναι... Έχουν διάφορα προβλήματα. Διάφορα από αυτά τα χαρακτηριστικά που αναφέρω προφανώς και μάλλον ένας συνδυασμός. Τι προβλέπετε από την Ευρώπη ως, για το μέλλον αυτής της κατάστασης? Δηλαδή, λένε βγάζω τα πρόστιμα σήμερα. Οι χώρες καλούνται να δώσουν αυτά που είπατε και εσείς, τα δικά τους πρόστιμα για όσους στόχους δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν. Είναι όμως μια κατάσταση η οποία θα γίνει πιο αυστηρή. Το κλίμα ποιο είναι? Υπάρχουν αρκετές χαλαρώσεις? Μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα που έχουμε διατηρήσει τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως μου το περιγράφετε? Επιτρέπεται χρονικά άλλο? Νομίζω ότι ήδη εξεπεράσαμε τα όρια μας. Ναι. Να εξηγήσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα σου δίνει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να συμμορφωθείς. Και όταν λογαριάσεις ακόμα και πριν την εφαρμογή ότι γίνεται η συζήτηση και ξέρεις πού πάει το πράγμα, να προσθέσεις και αυτά τα χρόνια, έχεις από πριν 10 με 15 χρόνια να συμμορφωθείς. Ας πω για παράδειγμα τις εκπομπές. Ξέραμε από το 6-7 και μπήκε το 8, ξεκινήσαν 8-13, ήταν η πρώτη φορά, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κτλ. Βάλαμε τις ιδιωτικές εταιρείες που ήβραμε κτλ. Μετά μπήκε η επόμενη φάση. Έβαλαμε μας στόχους του 20. Ας πω το πιο κλασικό κομμάτι του στόχους του 20. Μας έβαλαν να έχουμε 13% συνολική κατανάλωση της ενέργειας. Mm-hmm. 13% από την ενέργεια που καταναλώνουμε να είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ναι. Και μετά το έσπασαν και έβαλαν υποδιαιρέσεις. Μια υποδιαίρεση στην οποία θα μας πονέσει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι έχουν πει ότι έπρεπε 10% της ενέργειας στις μεταφορές να είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και έρχεσαι και λες καλά. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Με δύο τρόπους. Εμείς τι έκαναμε? Ευκάλαμε ένα διάταγμα που έλεγε ότι πρέπει μέσα στον ντίζελ να έχεις βιοκαύσιμο που βγαίνει από φυτά. Ναι. Άρα πολλά γλύωρα επετύχαμε ένα 2-3%, νομίζω 3%, και έμεινε μας το 7%. Ναι. Τι έκαναν οι άλλες χώρες? Οι άλλες χώρες προωθούσαν την παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε συνδυασμό με το να προωθείς ηλεκτροκίνητα οχήματα, αυτοκίνητα και ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πάντα μπροστά, σήμαινε ότι εκινήτουν έναν αυτοκίνητο
με ένα μεγάλο ποσοστό της ενέργειας του να προέρχεται από ΑΠΕ. Μάλιστα. Εμείς δεν είχαμε ΑΠΕ στην παραγωγή. Άρα δεν μπορέσαμε να κάνουμε και... Δεν τα καταφέραμε. Και τι θα γίνει τώρα. Μας λείπουν 7% περίπου. Ναι. Θα πληρώνουμε γύρω στα 30 με 40 εκατομμύρια κάθε χρόνο για να αγοράσουμε δικαιώματα ρήπων. Ναι. Τα οποία... Είναι το λεγόμενο χρηματιστήριο. Μπράβο, το χρηματιστήριο των ρήπων, το οποίο φυσικά αυτό θα μεταφερθεί στη φορολογία πάνω στα καύσιμα. Ούτως ώστε αυτοί που θα έχουμε μια δραματική αύξηση του κόστους της βενζίνης και του πετρελαίου. Ακριβώς επειδή δεν πήραμε μέτρα. Για να καλύψουμε το ποσό αυτό. Μάλιστα. Του 7%. Και δεν μας κάνουν τα προβλήματα μας. Το 2000, εμείς δεν πιάσαμε τους στόχους του 20 και θα πληρώνουμε. Ναι. Και ξεκινά η επόμενη περίοδος. Για το 30. Που είναι ακόμα πιο αυστηρή. Πολύ αυστηρή και πολύ φιλόδοξη. Και στα δικά μας τα μάτια φαντάζουν ακόμη πιο φιλόδοξη. Σε πολλούς αρχηγούς κρατών. Βοηθάει η Ευρώπη χώρες σαν εμάς που χρειαζόμαστε ριζικές αλλαγές στις δομές μας και στην κουλτούρα μας. Να μπούμε γρήγορα σε αυτό το παιχνίδι και να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο, ζηλευτό επίπεδο. Βοηθά, αλλά πρέπει να θέλεις. Πρέπει να έχεις μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά να προωθεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να προωθεί την εξοικονόμηση ενέργειας με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, να προωθεί τις δημόσιες συγκοινωνίες. Δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα. Ούτε ακόμα. Κάνουμε μικρά βήματα, μου λέτε, που δεν είναι ικανοποιητικά και αρκετά για να φτάσουν στο τελικό στόχο, το μεγάλο. Είναι βήματα πανικού συνήθως. Ας πω έναν άλλο παράδειγμα. Ναι. Έχουμε υποχρέωση να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας που κάνουμε με πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας. Ναι. Και για όσους ίσως να μην το καταλαβαίνουν αυτό, να θυμίσω, είχαμε παλιές λάμπες, αλλάξαμε την τεχνολογία των λαμπών, βλέπεις το ίδιο φως, αλλά καταναλώνεις μόνο 10% της ενέργειας. Ή αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολύ μεγάλη μείωση στο κατανάλωση ενέργειας. Ναι. Και στον τελικό λογαριασμό, στο πόσο ευρώ τη διμηνία. Πολύ μεγάλη διαφορά. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι ξέρουμε ότι αν πιάσεις ένα σπίτι και θερμομονώσεις το, μειώνεις δραματικά την κατανάλωση ενέργειας του κτηρίου. Λιγότερος κλιματισμός, λιγότερη θέρμανση. Ναι. Ζεις άνετα, δεν έκαμε καμιά θυσία στην ποιότητα της ζωής σου, αλλά μείωσες δραματικά την κατανάλωση ενέργειας. Ναι. Και γλίτωσες και αρκετά λεφτά, γιατί το μετράμε και έτσι και σήμερα. Λεφτά. Μάλιστα. Οπότε ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε μας, κάθε χρόνο πρέπει η κυβέρνηση να βελτιώνει ενεργειακά τα κτίρια της κατά 3% κάθε χρόνο με βάση των επαδών τους. Εφτάσαμε το 20 πολύ ξέ και δεν έκαναμε και σπουδαία πράγματα. Δεν έκαναμε το 3% που έπρεπε. Και τρέχουν τώρα να κάνουν ενεργειακές αναβαθμίσεις. Η άλλη υποχρέωση που είχαμε είναι να βοηθήσουμε τα ιδιωτικά τα κτίρια, τα σπίτια μας και των εταιριών, τα μεγάλα τα κτίρια, να αναβαθμιστούν ενεργειακά. Τα λεφτά που διαθέταμε και τα κόλπα αγοράς ενέργειας τα οποία εφαρμόζαν οι άλλες χώρες ήταν πολλά λίγα για να κάνεις τούτη τη δουλειά. Και στο τέλος είναι ότι η κυβέρνηση δεν έδωκε σημασία και κόψαμε πίσω. Και όταν έρθουν να μας ελέγξουν και σε αυτόν τον τομέα. Θέλει λεφτά για να γίνουν όλα αυτά, κύριε Θεοπέμπτη. Τα λεφτά τα παίρνεις πίσω. Αλλά να σας πω ότι. Πρέπει να τα έχεις όμως και λίγο πιο μπροστά. Να σας πω. Υπάρχει για παράδειγμα, και τους προειδοποίησα πριν λίγες ημέρες που είχα συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, ότι θα το αναφέρω ξανά και δημόσια. Ερώτησα επίσημα, θα βρείτε την απάντηση στην ιστοσελίδα της Βουλής. Πόσα στοιχίζει το κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών κάθε χρόνο πετρέλαιο και ηλεκτρισμό. Στοιχίζει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το χρόνο. Το χρόνο. Που σημαίνει ότι αν πιάσει κοινά τα λεφτά, μέρος των λεφτών και ξεκινήσει και κάνεις ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, τα πρώτα κέρδη που έχεις στις 200-300 χιλιάδες θα τις δεις αμέσως. Και μετά γίνεται γρήγορα απόσβεση. Γίνεται γρήγορα η πρέπει να γίνει φιλοσοφία αυτό γενικά και για τα δημόσια κτίρια και για τα σπίτια μας. Έπρεπε να μας βοηθούν έντονα προγράμματα να αναβαθμίσουμε ενεργειακά τα κτίρια. Έπρεπε να κάνουν και οι δημόσιες αρχές τα κτίρια τους. Εμείς
προσπαθούμε να ξεφορτωθούμε τα κτίρια. Να σου πω ένα παράδειγμα άλλο. Τώρα έκαναμε το ΓΕΣΥ. Ναι. Τα νοσοκομεία μας είναι από τα χειρότερα κτίρια ενεργειακά. Δεν δώσαμε ποτέ σημασία ενεργειακή στα νοσοκομεία. Γι' αυτό μιλούσα αρχικά για κουλτούρα, διότι αυτό πάει χρόνια πίσω. Βέβαια, ναι. Εμείς όμως τώρα είπαμε, α, δεν είναι κυβερνητική υπηρεσία τα νοσοκομεία, επομένως δεν είναι ανάγκη να τα αναβαθμίσουμε. Μάλιστα. Στο θέμα της ενέργειας, είναι καθαρό αυτό που λέτε, ότι έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Στο κομμάτι της ηλεκτροπαραγωγής. Ένα από τα σοβαρά προβλήματα που έχουμε με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι και το γεγονός ότι δεν είχαμε κάνει εκστρατείες, δεν δώσαμε την απαιτούμενη σημασία, δεν χρειάζεται τίποτε λεφτά να προωθήσουμε τα φωτοβολταϊκά στις στέγες. Επερνούσαν τα χρόνια και δεν το κάναμε αυτό. Φτάσαμε στο τέλος που ήταν το όριο που μας έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τρέχουμε να κάνουμε τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα. Ναι. Ξέρω ότι με τα πάρκα που έχουν δώσει άδειες θα πιάσουμε το στόχο μας. Ναι. Αλλά... Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, φτάνει μόνο να φτάνουμε το στόχο μας ή πρέπει ακριβώς. να το βλέπουμε σε τοπικό επίπεδο και δεν θέλω να ασκήσω καμιά κριτική. Ένα ερώτημα θέτω, ή πρέπει να βλέπουμε το στόχο μας και σε επίπεδο ποιότητας ζωής των πολιτών μας και μακροπρόθεσμα αν θέλετε να το δούμε ακόμη. Ποια έργα κάνουμε σήμερα για να έχουμε αύξηση του βιωτικού επίπεδου, πολύ καλή ποιότητα ζωής, αναβαθμισμένη και μακροχρόνια να έχουμε ένα σωστό προγραμματισμό με τα ωφέλη που θα μας δώσει. Ακριβώς όλα αυτά τα πράγματα έχουν σαν αποτέλεσμα πάντα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Ναι. Για παράδειγμα, αν τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, μπορεί κάποιος ο οποίος έχει ένα εισόδημα να μην το θεωρεί σοβαρό. Αλλά όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος όσον τα βγάζει πέρα μια οικογένεια, σημαντική συνεισφορά να μην πληρώνει ηλεκτρισμό και να είναι το ρεύμα του δωρεάν. Σωστό. Γιατί με 2-3 χιλιάδες πιάνει πίσω όλον του τον ηλεκτρισμό που χρειάζεται. Σωστό. Σημαντικό και το ΕΚΑΜΑ έγινε μια έρευνα στην Κύπρο. Ναι, και αλλά το για έχει να βάλει αναδείξει... φωτοβολταϊκά αυτή η οικογένεια χρειάζεται ένα χι μπάτζετ το οποίο δεν διαθέτει. Γιατί ακριβώς μου περιγράψατε το οικονομικό σύστημα. Υπάρχει όμως σύστημα το οποίο εφάρμοσαν και άλλες χώρες. Ναι. Το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ένα μακροχρόνιο δάνειο το οποίο δεν πληρώνει στην τράπεζα. Αλλά ενώ έπρεπε ο λογαριασμός σου από 200 να γίνει 40 για παράδειγμα, σου κάνω το λογαριασμό σου 100 ή 80. Πάλι μειωμένο σε σύγκριση. Μειωμένο σε σύγκριση και τη διαφορά χρησιμοποιώ την που με πληρώνει για να εξοπλίσω το κόστος των φωτοβολταϊκών. Το ίδιο κάνουμε και με την αναβάθμιση την ενεργειακή του κτηρίου. Και εδώ πάλι είναι έρευνα που κάναμε στην Κύπρο, που έγινε στην Κύπρο από το ΤΕΠΑΚ, θυμούμαι καλά. Τώρα εσείς πιστεύετε ότι στην κυπριακή κοινωνία και κυπριακή κουλτούρα μία οικογένεια έτσι όπως την περιγράψαμε θα φτάσει πληροφορία στα αυτιά της ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, θα έχει τις δυνατότητες και τις ψυχολογικές και τις οποιασδήποτε να τρέξει, να κάνει όλες τις γραφειοκρατικές κινήσεις σύν όλα τα άλλα 1000 προβλήματα που έχει στο κεφάλι της για να ασχοληθεί με αυτό? Έπρεπε. Σε μένα η απάντηση είναι όχι. Η απάντηση είναι όχι με τις δομές που έχει το κράτος αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά οι φτωχές οικογένειες τις οποίες το ότι είχα ξεκινήσει να πω είναι ότι για να ενισχύσω αυτό που λέτε ότι είναι που έρευνα που έκαμε, δεν κάνω λάθος το ΤΕΠΑΚ, φάνηκε ότι οι ενεργειακά φτωχές οικογένειες ζούσε σε φτωχά ενεργειακά σπίτια. Δηλαδή μην ήσκουν σε σπίτια που χάνει πολύ ενέργεια. Ναι, ναι, σπαταλούν ναι. πολύ ηλεκτρισμό. Σπασμένα τζάμια, και λεφτά για να ζεσταίνεται ένα κτίριο το οποίο είναι δύσκολο να το θερμαίνει. Γι' αυτό, γιατί έχει χαμηλό ενίκιο για αυτό το λόγο. Μάλιστα. Γι' αυτό έπρεπε η Κυπριακή κυβέρνηση να πάρει δραστικά μέτρα, να στήσουμε οργανισμούς, να βρούμε λύσεις, να φτάσουμε κοντά σε τους ανθρώπους. Είναι σωστά που το λέτε. Να πάρουμε, να είμαστε, να πάρουμε δράσεις. Να μην καρτερούμε και να πω «Μα έχω σχέδιο γιατί δεν ήρθα». Δηλαδή γίνεται να γίνεις πίσω στην καρέκλα και έβαλα σχέδιο γιατί δεν ήρθε κανένας να κάνει αίτηση. Πρέπει να είσαι proactive. Πρέπει να κινείσαι. Ναι, ναι. Δεν γίνεται να τα αφήνεις έτσι. Τώρα όλα αυτά που συζητάμε, και επειδή ακούστηκε αρκετές φορές το θέμα της κυβέρνησης,
Δεν έχουν χρώμα. Μπορεί το περιβάλλον να μας φέρει στο μυαλό το πράσινο, αλλά είναι ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης ποια κυβέρνηση είναι, ποιος συνασπισμός μας διοικεί πολιτικά. Ναι. Αυτά θα έπρεπε να είναι διαχρονικοί στόχοι εδώ και δεκαετίες. Και μια πολιτική η οποία θα έχει ενσωματωθεί και θα έχει περάσει και στη δημόσια υπηρεσία και στην κουλτούρα του πολίτη, ο οποίος θα ζητούσε. Γιατί έχω την αίσθηση ότι ο πολίτης ζητάει. Απλά ίσως καμιά φορά δεν ξέρει τον τρόπο, με ποιο τρόπο να φέρει το αποτέλεσμα. Ναι, υπάρχουν πολλοί κόσμοι ο οποίος είναι έτοιμος να πάρει μέτρα. Εγώ ρίξω φταίξιμο σε όλες τις κυβερνήσεις. Ναι. Δεν είχαμε καμιά φορά, να το πω διαφορετικά, καμιά κυβέρνηση που μας εντυπωσίασε με τα πράγματα που κάνει. Ζητάτε περισσότερα και οι πολίτες τους ενδιαφέρουν και νομίζω ότι θα είναι προς όφελος της οποιασδήποτε κυβέρνησης και επαναλαμβάνω. Και το περιβάλλον, όπως και πολλά άλλα ζητήματα, δεν είναι θέμα κομματικής και χρωματικής ταυτότητας. Τώρα, τις μεταφορές τις αναφέραμε και μου είναι πολύ εύστοχο το παράδειγμα με τον κορονοϊό και τα μειωμένα την ποιότητα αέρας που είχαμε δει. Και δεν ξέρω αν εσείς από τη Βουλή έχετε και κάποια πληροφορία παραπάνω για τον τρόπο που θα κινηθούν οι μεταφορές στο επόμενο χρονικό διάστημα, πού στοχεύουμε και αν σκοπεύουμε να αλλάξουμε κάτι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναστάτωση λόγω της αλλαγής των συμβάσεων. Ναι. Έχουν βάλει μέσα... Τι θα επιφέρει αυτό. Εγώ δεν περιμένω τίποτε εντυπωσιακό. Ξέρω ότι θα έχει... ίσως λιγότερο ρηπογόνα λεωφορεία. Mm-hmm. Μπορεί να καταφέρουμε να έχουμε περισσότερες διαδρομές. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή να σπάσουμε το κέντρο να είναι στον πυρήνα της πόλης. Αφιβάλλω. Όχι. Αφιβάλλω αν το έχουν κάνει αυτό. Είχα δοκιμάσει να δω αν μπορώ να έρθω με τα λεωφορεία στο ΡΙΚ για ένα δρομολόγιο γύρω στα 12 λεπτά και με λίγη κίνηση το βάζω μέσα. Για να το κάνω με τα λεωφορεία χρειαζόταν 1 ώρα και 40 λεπτά στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ναι, 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 ναι. Είναι απαγορευτικό. Είναι απαγορευτικό. Είναι απαγορευτικό. Ναι. Όμως, για να είμαι σωστός... Μόνο για να πάω, όχι για να έρθω κιόλας, δηλαδή σύνολο τρεις ώρες. Εγώ πήγαινα από τη Λευκωσία στο ΤΕΠΑΚ με το λεωφορείο το πρωί, ερχόταν ακριβώς στην ώρα του. Mm-hmm. Το μεγάλο μου παράπονο ήταν δύο παράπονα. Έκαμε πάρα πολλές τάσεις ώστε να φτάσουμε στον τελικό σταθμό. Άρα καθυστέρηση. Παρόλο που έλεγε μέσα ότι μόνο τρεις τάσεις έκαμε, οι τέσσερις δεν θυμάμαι, έκαμε 14 εμείς. Ναι. Και το άλλο το παράπονο ήταν ότι όταν επέστρεφα, είχε τόσο πολύ κόσμο που θα έμπαινε στο λεωφορείο, που φοβόμουν πάντα ότι δεν θα βρω θέση. Ναι. Για να επιστρέψεις πίσω στη Λευκωσία. Και άρα ήθελε παραπάνω λεωφορεία. Ναι, ήθελε περισσότερα λεωφορεία, πιο συχνές διαδρομές. Ναι, ναι. Παρά όχι κάθε 40 λεπτά, κάθε 20 λεπτά. Και σταματά πολλά γλυόρα. Σταματά η ώρα 8 ή η ώρα 9, δεν θυμάμαι. Ναι. Θυμάμαι τέλειωνα τα μαθήματά μου στο ΤΕΠΑΚ. Και έτρεχα. Μπορούσε να πας, δεν μπορούσε να γυρίσεις. Ναι, έτρεχα. Έφευγα τρεχτός από τους φοιτητές για να πάω να προλάβω το λεωφορείο. Μάλιστα. Υποχρεώσεις και ενέργεια λοιπόν. Μέχρι το 2030 έχουμε καταθέσει τον προγραμματισμό μας στην Ευρώπη, αλλά πριν ανοίξουμε τα καινούργια κεφάλαια και για τους στόχους για τα αέρια του θερμοκηπίου, αλλά και για την Πράσινη Συμφωνία, να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε με μία ακόμη σύνδεση για να δούμε και ένα ακόμη ζήτημα, πάντα αφορά στο περιβάλλον και τις κινήσεις που γίνονται τελευταία, και ερχόμαστε και πάλι πίσω σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Επιστρέφουμε λοιπόν στην συζήτησή μας και καλωσορίζω την κυρία Νατάσα Φρυδερίκου, μέλος του Συμβουλίου του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης Κύπρου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Καμάρη. Αυτό το δίκτυο παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες και θα ήθελα με τη δική σας συνεισφορά να κατανοήσουμε, να μάθουμε περί τίνος πρόκειται και ποιοι είναι οι στόχοι του. Για μιλήστε μου λίγο για αυτό το δίκτυο. Λοιπόν, ναι, είναι το δίκτυο λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης Κύπρου. Βεβαίως να πούμε ότι υπάρχει το δίκτυο λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης, το παγκόσμιο δίκτυο. Mm-hmm. Αρχικά έγινε το παγκόσμιο βέβαια το 2012 και επικεφαλής του δίκτυου εκείνου είναι ο γνωστός καθηγητής οικονομολόγος κύριος Τζέφρι Σάκς. Εδρεύει στη Νέα Νιόρκη το παγκόσμιο δίκτυο. Και ο στόχος για τον οποίο ιδρύθηκε ήταν για να προετοιμάσει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Mm-hmm. Η ατζέντα του 2030. Μάλιστα. Οι στόχοι ουσιαστικά παρουσιάστηκαν το 2015 και υιοθετήθηκαν από τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Περιλαμβάνουν 17 στόχους με πάρα πολλές επιμέρους σκοπούς. Mm-hmm. Και αυτοί οι στόχοι λοιπόν υιοθετήθηκαν από όλα τα κράτη-μέλη και περιλαμβάνουν πάρα πολλούς τομείς. Από φτώχεια, την υγεία, τη μόρφωση, βεβαίως περιβαλλοντικά, το περιβάλλον, για τη θάλασσα, για τη στεριά, τα ενεργειακά, τα mm-hmm. φτηνή και βιώσιμη είναι ενέργεια. Είναι ψηλά στην ατζέντα του δικτύου οι περιβαλλοντικοί στόχοι, βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα και είναι και αρκετά φιλόδοξοι. Τώρα, το δίκτυο σε τοπικό επίπεδο, στη δημιουργία του δηλαδή στην κυπριακή βάση, θα προσπαθήσει να θέσει τους δικούς τους στόχους με βάση τους διεθνείς στόχους, αυτούς τους 17 που μου λέτε, και να θέσουμε τα δικά μας επίπεδα και να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε, πόσο γρήγορα, πόσο καλά. Και όλο αυτό έχει στόχο την ποιότητα της ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. Ακριβώς. Όπως είπατε και εσείς, το περιβάλλον είναι από τους περιλαμβάνει αρκετούς στόχους και είναι από τα βασικά στοιχεία των στόχων. Mm-hmm. Δεν είναι βέβαια το μοναδικό, ναι. Αλλά οι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη ουσιαστικά φιλοδοξούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, το Κυπριακό Δίκτυο που πρόσφατα έγινε επίσημη ενάρξη εργασιών του, έχει ακριβώς στόχο να συντονίσει την Κύπρο και με το Παγκόσμιο Δίκτυο και με το Ευρωπαϊκό και με το Μεσογειακό, mm-hmm. Να ασκήσει πίεση και βεβαίως να ενημερώσει και τον κόσμο και όλους τους φορείς που τους αφορά το ζήτημα για το τι είναι αυτή η στόχη mm-hmm. και πώς μπορούμε να βελτιωθούμε. Και για τα ωφέλη που θα έχει όσο πιο κοντά φτάνουμε σε αυτούς τους στόχους. Πόσα μέλη έχει αυτό το δίκτυο επικυπριακής βάσης? Προς το παρόν είναι 17 μέλη. Mm-hmm. Υπάρχουν 5 πανεπιστήμια, 3 μη κυβερνητικοί οργανισμοί και 10 φορείς δημόσιοι και ιδιωτικοί. Δεν χρειάζεται παραπάνω για να φτάσουμε τους στόχους? Βεβαίως. Ο στόχος είναι βεβαίως να εμπλουτιστεί, να μπουν περισσότερα μέλη, οργανισμοί, φορείς, γιατί μόνο έτσι μπορούν να επιτευχθούν στόχοι. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, η Κύπρος βρίσκεται αρκετά χαμηλά στην κατάταξη. Mm-hmm. Από το τελευταίο έκθεση, η ευρωπαϊκή έκθεση που έγινε, είμαστε στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Βεβαίως, αυτό που είχε πει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Σκαδής, στην έναρξη των εργασιών, ήταν ότι μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτή η κατάσταση. Ναι, έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας, mm-hmm. αλλά υπάρχει και το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει καλή χαρτογράφηση και δεν καταγράφονται και όλα τα πράγματα που γίνονται. Άρα χρειάζεται οπωσδήποτε και ένα συντονισμός. Δηλαδή.
Και ο συντονισμός θα βοηθήσει ακριβώς καλύτερα στο να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τι έχουμε, τι δεν έχουμε και να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας προφανώς. Βεβαίως. Ακριβώς. Ανάλογα. Πάντως είναι κοινή ομολογία από όλους ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να διανύσουμε και δεν είναι αυτό που συζητάμε και με τον κύριο Θεοπέμπτου, είναι ότι εδώ στο στούντιο ότι δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε, να λέμε ποια είναι τα προβλήματά μας, γιατί αν δεν τα πούμε, αν δεν τα δούμε και αν δεν δούμε τι ακριβώς θέλουμε, που θέλουμε να φτάσουμε, δεν θα καταφέρουμε να λύσουμε και να προχωρήσουμε τα προβλήματα που θέλουμε. Όταν η κριτική ασκείται για καλό σκοπό και με στόχο να φτάσουμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, το οποίο θα απολαύσουμε όλοι στο τέλος της ημέρας, είναι προς όφελος όλων. Τα επόμενα βήματα αυτού του δικτύου ποια είναι? Να συγκεντρώσει περισσότερο κόσμο, γιατί όσο πιο πολύ, τόσο πιο γρήγορα θα διαδοθεί αυτή η γνώση και τόσο πιο μεγάλη πίεση θα ασκηθεί. Γιατί μου είπατε ότι πρέπει να ασκήσει και πίεση πολιτική, φαντάζομαι. Ακριβώς. Στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Mm-hmm. Βεβαίως. Σας είπα, ο ρόλος του δικτύου θα είναι και ο συντονισμός με το διεθνές, με το ευρωπαϊκό, με το μεσογειακό, αλλά και η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου και των φορέων. Πρέπει όλοι μαζί, έτσι όπως το είπατε και εσείς, πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε για να έχουμε αποτέλεσμα. Και χρειάζεται, τοπικά δίκτυα υπάρχουν σε πολλές χώρες, σε πολλές περιοχές. Mm-hmm. Ίσως να αργήσαμε κιόλας, αλλά είναι η κατάλληλη στιγμή να οργανωθούμε πιο καλά και να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πετύχουμε στο μέγιστο βαθμό που μπορούμε τους στόχους της ΚΥΠ. Μάλιστα. Άρα καλείτε και άλλους φορείς και να κλείσουμε έτσι ότι με αυτή τη συζήτηση και την ακόμη μία γνωστοποίηση του δικτύου, καλείτε φορείς, οργανωμένα σύνολα, να έρθουν να σας ψάξουν, να σας πλησιάσουν, να σας προσεγγίσουν, προκειμένου να ενώσετε δυνάμεις για να έρθει πιο γρήγορα και πιο σωστά και πιο εύκολα ο στόχος, που είναι και πολύ δύσκολος. Ακριβώς. Απλά να πω ότι αυτή τη στιγμή το Κυπριακό Δίκτυο είναι υπό την προεδρία της Δόκτωρ Ερατός Κοζάκου Μαρκουλή και του καθηγητή Κώστα Παπανικόλα, που είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου. Αλλά, όπως είπατε, περιμένουμε να μεγαλώσει το δίκτυο. Μάλιστα. Σας το ευχόμαστε, γιατί μας αρέσουν όλα αυτά τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την ποιότητα της ζωής των πολιτών και να βοηθήσουμε και όλο στο κομμάτι της παιδείας και της κουλτούρας να αλλάξει και η καθημερινότητά μας και η συνήθειά μας. Πάρα πολύ βασικό. Από τη συνήθεια του ενός μπορεί να αλλάξει η συνήθεια του συνόλου. Διαφορετικά δεν γίνεται. Κυρία Φρυδερίκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Καλή επιτυχία. Εύχομαι την επόμενη φορά να έχουμε να πούμε και στόχους και αποτελέσματα και πολύ περισσότερο μέλη στο ενεργητικό σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ. Κύριε Θεοπέμπτου, όλοι αυτοί οι οργανισμοί, όλοι αυτοί οι φορείς που έρχονται και αναγνωρίζουν τα κενά, τις ελλείψεις, τις παραλήψεις, τα θέλω των πολιτών, τα θέλω των κυβερνήσεων, τα θέλω της Ευρώπης, όλα κάτω από την ομπρέλα της ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος, είναι ενισχυτικά στο να επιτευχθεί να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτουμε σιγά σιγά? Η απάντηση είναι ναι. Και είναι γι' αυτό που και το δίκτυο αυτόν, στο οποίο είμαι και εγώ μελός, η προσπάθεια μας είναι να ενεργοποιήσουμε για κάθε τομέα τους σωστούς ανθρώπους στις σωστές υπηρεσίες, και να εντοπίσουμε και τις δραστηριότητες που μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά τα πράγματα, να στήσουμε ένα αληθινό δίκτυο και να βοηθήσουμε με την τεχνογνωσία που έχουμε πρόσβαση, γιατί υπάρχει μεγάλη τεχνογνωσία στο εξωτερικό. Να βοηθήσουμε να δοθούν αυτές οι λύσεις πάντα, επαναλαμβάνω, πως σωστά λέτε και εσείς, για καλύτερη ποιότητα ζωής όλων των ανθρώπων. Στο κομμάτι της πράσινης συμφωνίας, το οποίο έγινε αρκετή συζήτηση, και λέω έγινε, χρησιμοποιώ αόριστο, διότι με
τον κορονοϊό, σταμάτησαν οι συζητήσεις γύρω από πολλά θέματα. Φυσικά επανέρχονται στο προσκήνιο και είπαμε ότι η Πράσινη Συμφωνία, αυτό το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα της Ευρώπης που θέλει να είναι πολύ μπροστά, να προστατεί στα θέματα του περιβάλλοντος και της προστασίας. Δεν φτάνει βεβαίως σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα. Πρέπει να παίξουν όλοι οι μεγάλοι ηγέτες το δικό τους ρόλο για το αποτέλεσμα. Κατά πόσον θα μπορούσε να φέρει αποτελέσματα, διότι χρειάζονται και πάρα πολλά χρήματα. Όμως όλοι έχουμε πληγεί σε πολύ σοβαρό σημαντικό βαθμό μέσω της πανδημίας, λόγω της πανδημίας. Νομίζετε ότι θα πλήξει και την Πράσινη Συμφωνία? Να σας πω από τώρα ότι υπάρχουν σοβαρότερες ενστάσεις από ορισμένες χώρες. Γιατί η εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας, η οποία έχει σαν στόχο το neutrality, δηλαδή τη μηδενικές εκπομπές ρήπων, ή να το πω διαφορετικά, η ουδετερότητα τούτη πετυχάνεται στο ότι να βεβαιώνεσαι ότι απορροφάς όσα εκπέμπεις, έχει πολλές χώρες που θα πληγούν. Για παράδειγμα, μια από τις κύριες ρυπογόνες δραστηριότητες είναι η παραγωγή ηλεκτρισμού με άνθρακα. Επομένως, όταν σκεφτεί κάποιος όλη την αλυσίδα, την εξαγωγή του άνθρακα, τη μεταφορά, τα εργοστάσια, τον κόσμο που εργάζεται όλος αυτός, όλη την αλυσίδα, θα δείτε ότι εάν εμείς προσπαθούμε να μειώσουμε τη χρήση του άνθρακα, να φέρουμε στο μηδέν, σημαίνει ότι όλοι αυτοί θα χάσουν τη δουλειά τους. Επομένως, έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι πρέπει να βεβαινόμαστε ότι οι δράσεις μας δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Δηλαδή να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις και το πρόβλημα του που θα δημιουργήσει. Και να έχεις λύσεις γι' αυτό. Μάλιστα, δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Γι' αυτό, όταν κοιτάξει κάποιος το τι θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι πραγματικά σοφό όπως έχει καταρτιστεί. Και έχουν κάνει και ξέρουμε που τα τώρα ποια είναι τα βήματα και πώς θα πηγαίνουν όπως περνά ο καιρός. Ναι, όπως πάντα, καμνούν το πάντα. Ξέρουμε που πριν τι στοχεύουν και τι θέλουν να κάνουν και πώς θα το κάνουν. Και τα προβλήματα που θα έρθουν και ποια είναι η λύση τους. Μάλιστα, ναι. Τα ξέρουμε από τώρα. Ναι. Γι' αυτόν το σωστό και αγωνιώ για τούτο το κομμάτι με βάση την κακή εμπειρία που είχαμε ενός τώρα της αδράνειας πάνω σε αυτούς τους τομείς, αγωνιώ για το τι θα κάνουμε από τώρα και εκεί. Γι' αυτό είναι σημαντικό να κοιτάξουμε σαν πολιτεία πού θέλουμε να πάμε και πώς θα φτάσουμε εκεί. Γιατί μπορεί να δημιουργήσουμε σοβαρότατα προβλήματα σε μια μερίδα συνανθρώπων μας. Μπορεί να δημιουργήσουμε φοβερές δουλειές στην Κύπρο που δεν υπάρχουν. Μπορεί να είμαστε το υπόδειγμα να κοιτάζουν όλοι να μας δουν. Το θέμα είναι τι θέλουμε να κάνουμε. Εάν αποφασίσουμε, εγώ είμαι σίγουρος ότι έχουμε και την τεχνογνωσία και τους ανθρώπους και τα μέσα και τα λεφτά να τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και εγώ θα ήθελα να είμαστε το πράσινο υπόδειγμα όλης της περιοχής εδώ, η οποία η περιοχή χωρίς να έχει, όπως έχουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και εμείς και είναι προς όφελος μας να είμαστε εμείς η πιο κοντινή χώρα, οι πιο καλές σχέσεις που ξέρει και τις λύσεις. Και μπορώ να σας πω κλασικό παράδειγμα. Σε ποιον κοιτάζουν οι χώρες της περιοχής μας για να λύσουν τα προβλήματα τους με τα απόβλητα? Νομίζουν ότι εμείς λύσαμε τα. Έρχονται κοντά μας. Και προσφέρουμε και τεχνογνωσία. Προσφέρουμε θέλετε, και τεχνογνωσία. Ήρθαν. Προσφέρουμε και υπηρεσίες. Αυτά είναι και έσοδα. Ναι. Απευθυνθήκαν κοντά μας πολλές χώρες. Επομένως, μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Διότι όντας με κράτος μέλος της Ένωσης και πρέπει να πληρούμε κάποιους κανόνες και κάποιες προδιαγραφές, φτάσαμε σε ένα επίπεδο που άλλες χώρες απέχουν αρκετό δρόμο. Ναι. Γιατί εμείς είμαστε υποχρέοι να υιοθετούμε ορισμένες πρακτικές. Την ώρα που υιοθετείς την πρακτική σημαίνει ότι αυτόματα και η τοπική βιομηχανία οργανώνεται για να το κάνει αυτό. Και επομένως αποκτάς μια εξειδίκευση και μια γνώση
την οποία αν είσαι έτοιμος πλέον να την προσφέρεις σε δίπλα. Ακριβώς. Ναι. Εδώ είναι το φοβερό πλεονέκτημα. Και μπορεί να βρούμε πολλά κομμάτια. Και να σας πω ότι είμαστε υπόχρεοι, για παράδειγμα, να βοηθούμε τρίτες χώρες να αναπτυχθούν πράσινα. Ναι. Είναι μέρος της συμφωνίας του Παρισιού που έγινε εντός ως δώρος τότε. Όταν θα βοηθούμε να στέλνουμε cash ή να στέλνουμε πράγματα που κάνουμε εμείς εδώ στην Κύπρο και θα τα εξάγουμε, θα πληρώνουμε ειδικούς που την Κύπρο να πηγαίνουν να βοηθούν τις άλλες τις χώρες ή θα στέλνουμε λεφτά στις άλλες χώρες για να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Μα πολλές φορές είναι μια μαύρη τρύπα που καταλήγουν αυτά τα πράγματα. Ναι, γι' αυτό πρέπει να είσαι... Να ανοίξουμε τα μάτια μας, να δούμε πώς λειτουργούν οι άλλες χώρες, ποιες είναι οι πρακτικές, τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να έχω όφελος για τον κόσμο μου, να δημιουργήσω δουλειές. Και μπορούν να γίνουν πολλές δουλειές με το περιβάλλον. Αυτό το απομονωμένο στοιχείο που έχουμε γεωγραφικά μας βοηθάει στο να μπορούμε να ακολουθήσουμε και να δούμε άλλα μοντέλα, να τα ακολουθήσουμε και να τα ενσωματώσουμε. Έπρεπε να είμαστε το αστέρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς επειδή είμαστε απομονωμένοι και μπορούμε να κάνουμε πράγματα και γρήγορα. Πολλά γρήγορα πράγματα. Δεν έχουμε μια χώρα στην κεντρική Ευρώπη που να βγαίνει πολλοί κόσμος. Έχουμε έλεγχο τι μπαίνει, έχουμε έλεγχο τι βγαίνει. Είμαστε εδώ, είμαστε μικρή χώρα και πιο φτηνές αλλαγές. Έχουμε τα προβλήματα με τα κατεχόμενα. Έχουμε, το ξέρω. Ήμουν έτοιμη να σας πω ότι σε όλο αυτό το puzzle, έτσι όπως λέτε, η γραμμή με τα κατεχόμενα, είναι τα σημεία μας εκεί είναι πολύ μεγάλο πονοκέφαλος και για μας και για την Ένωση. Αλλά επαναλαμβάνω, μπορούσαμε να είμαστε πολλά ψηλά. Να μας έχουν σαν υπόδειγμα οι άλλες χώρες. Να είμαστε το πράσινο νησί της Μεσογείου. Ακόμη και με το δικό μας το εθνικό πρόβλημα. Ακόμα και με το εθνικό, αυτό λέω, ναι. Κάτι που θα έπρεπε να υλοποιηθεί, που πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα και θα πρέπει να πάρουμε άμεσα και γρήγορα μέτρα προκειμένου να γλιτώσουμε. Πολλές φορές οι πολίτες θα μετράνε πρόστιμα τόσα. Άρα μας χτυπάει καμπανάκι λίγο εκεί που πονάει. Κάτι που πρέπει να διαχειριστούμε άμεσα, ποιο είναι αυτό και τι κάνει και η Βουλή γι' αυτό. Δεν ξέρω το, ο βαθμός πίεσης που μπορεί να ασκήσει, ποιος είναι. Εντάξει, το τι μπορούμε να κάνουμε, να σας πω ότι ένα από τα πράγματα που χάρηκα πάρα πολλά, να σας πω ότι όχι μόνο χάρηκα, ήταν πολλά συγκινητικό. Καταλαβαίνετε ότι αν θέλεις, ένα από τα πράγματα που κάνεις για το κλίμα είναι να μειώσεις τις εκπομπές. Ναι. Και το άλλο πράγμα που θέλεις να κάνεις είναι να απορροφήσεις εκπομπές που έστειλες πριν. Ναι. Αυτό είναι το πιο απλό πράγμα που μπορείς να κάνεις. Και για όσους μας ακούν, αν θέλετε να απορροφήσετε εκπομπές, φυτεύεις ένα δέντρο. Γι' αυτό. Πρέπει να πω ότι όλες αυτές οι ομάδες δεντροφυτεύσεων μπορούν να βοηθήσουν πολύ στην αύξηση του πρασίνου και στην απορροφητικότητα που είμαστε υπόχρεοι να πετύχουμε με βάση την Πράσινη Συμφωνία. Επομένως, το άμεσο πράγμα που θα ήθελα εγώ να κάνουμε, που θα είχε πραγματικά μεγάλο αντίκτυπο, είναι η κυβέρνηση να βοηθά, όχι να μας βάζει εμπόδια, και εμάς στη Λευκοσία και όλων των άλλων πόλεων που οργανωνούμαστε να κάνουμε δεντροφυτεύσεις, να μας βοηθά να φυτεύουμε. Τούτον είναι κάτι το οποίο πρέπει να ακούσει και ο άλλος ο κόσμος, να φυτεύει δέντρα. Είναι το πιο απλό πράγμα. Είναι να περπατούμε λίγο περισσότερο. Μας αρέσει πάρα πολύ. Και είναι συγκεκριμένες οι περιοχές που μπορούν να δεχθούν δεντροφύτευση και είναι καθορισμένες. Εδώ είναι το πρόβλημα. Μπορεί να θέλω να έχω 100-200 άτομα να θέλω να πάω να κάνω δεντροφύτευση, να ύβραζε το νερό, αλλά δεν μου λαλούν πού να πάω να φυτέψω. Η διαδικασία που μας έχουν επιβάλει για να μας δώσουν χώρο να πάμε να φυτέψουμε είναι η διαδικασία για να ενοικιάσεις κυβερνητική γη που μπορεί να πάρει και 3 χρόνια. Και πρέπει να ψάχνουμε εμείς να βρίσκουμε πού έχει η κυβερνητική γη, να κάνουμε αίτηση και μετά από λίγα χρόνια να μας εγκρίνουν. Και έχει πάρα κάτω προβλήματα. 70.000 δέντρα μπορούν να παράξουν αυτή τη στιγμή. Ο στόχος που έβαλαν μέσα στο σχέδιο μας για το κλίμα είναι να φυτέψουμε, νομίζω, σχεδόν 3 εκατομμύρια δέντρα. Άρα γραφειοκρατία έξω για να φυτέψει αυτό ο στόχος. 10 χρόνια, 70.000 δέντρα στα 10 χρόνια, 700.000 κάνεις. Ναι. Άντε να τα κάνεις 1 εκατομμύριο. Αντάλλα, δηλαδή πρέπει να... Θέλει και νερό όμως για να... Θέλει και νερό. Υπάρχουν οι δομές, υπάρχουν... Γιατί το να τα φυτέψεις είναι ένα. Ναι, βέβαια. Θέλει 3 με 4 χρόνια φροντίδα. Ναι. Επομένως, μας έχουν βάλει ώρα. Θα σου δίνω δέντρα και θα φροντίζεις. Αλλά έχουμε τρόπους να βρούμε το νερό. Να σας θυμίσω ότι έχουμε συστήματα αποχετεύσεως σε όλες τις πόλεις
Και πολλοί που τούτον το νερό το πετάσουμε. Ναι. Δεν το αξιοποιούμε σωστά. Αλλά από την άλλη, να θυμίσω ότι εκηρύξαμε το γρασίδι μόνιμη καλλιέργεια στα γκολφ. Και ανταγωνιζόμαστε τώρα το νερό με τα γκολφ. Σας ακούω χρόνια που το λέτε ότι θέλει πολύ νερό. Επομένως, πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούν τα προβλήματα που δημιουργήσαν και να αλλάξουμε πορεία να πάμε να είμαστε πιο πράσινοι. Μάλιστα. Αλλά και ο κόσμος να περπατά περισσότερο. Να εγκαλά να πιένουμε κανέναν περίπατο με το ποδήλατο μας. Ναι. Όχι τώρα που τελείωσε η καραντίνα και... Έξω, έχει οι διαδρομές έξω στη φύση με τα ποδήλατα υπέροχες. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρη στην κυπριακή φύση που είμαι σίγουρη ότι δεν τα ξέρουμε και δεν τα έχουμε δει. Υπέροχους τόπους. Μπορούμε να κάνουμε τις δικές μας διαδρομές και τις δικές μας βόλτες και να το απολαύσουμε. Περπατώντας στη φύση έρχεται και η αλλαγή της κουλτούρας, ξέρετε. Βέβαια. Με μια ωραία βόλτα που θα απολαύσεις και θα πεις, μα έχουμε τέτοια μέρη στην Κύπρο, σιγά σιγά αλλάζει και η κουλτούρα και η περιβαλλοντική συνείδηση. Και θα μας καταλάβουν όλοι, γιατί φωνάζουμε, γιατί όπου πάεις να περπατήσεις θα βρεις ακαθασίες, απόβλητα, πεταμένα, καναπέδες, ό,τι φανταστείτε. Μάλιστα. Παντού. Τώρα είναι και τα γάντια και οι μάσκες μέσα σε αυτό το άσχημο σκηνικό που είχαμε, που είχαμε ήδη. Είναι θέματα που πρέπει να τα κοιτάξουμε. Εδώ είναι θέματα των πολιτών. Δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλοι από τις κυβερνήσεις και από τους πολιτικούς δυνάμεις. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μας βλέπει όλους. Να είναι ο καθένας από πίσω να μας τρέχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε μαζί μας για να συζητήσουμε, να προβληματιστούμε. Και μακάρι να πετύχουμε τους στόχους μας. Θα κλείσουμε με ένα βίντεο για την μεγάλη αυτή πράσινη συμφωνία. Και φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. The European Green Deal is Europe's new growth strategy. We have to act now. The European Commission has prepared 3 concrete actions that will offer a strong basis for the New Deal. I want Europe to become the first climate-neutral continent in the world by 2050. Real benefits include zero pollution, affordable and secure energy, smarter transport, and high-quality food. A Just Transition Fund will leverage public and private money, including with the help of the European Investment Bank. All these will contribute to a global Green Deal. No one will be left behind. We will deliver a sustainable Europe investment plan. Our 1 trillion euro of investment would give investors confidence to make long-term decisions on environmentally responsible projects. This will mean new jobs, a cleaner environment, and a better quality of life for people. We Europeans are ready.